Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα Τετάρτης, εδώ στο ραντεβού μας πιστά κάθε Τετάρτη με τη Βασιλική να είμαστε παρόντες για να σας μιλήσουμε για τις ιδιαιτερότητες των παιδιών που ξεκίνησαν τη σχολική χρονιά και τις μεγαλύτερες ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν ή έχουν προκύψει ήδη στα παιδιά που ξεκίνησαν πλέον το σχολείο. Βασιλική, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς όρισες. Εύχομαι για άλλη μια φορά ένα καλό, δημιουργικό, ακαδημαϊκό έτος. Να, εννοείται. Όλα τα παιδιά να έχουν μια δυναμική χρονιά και φυσικά στο τέλος και η ανταπόδοση να έρθει σε αυτά, γιατί αυτά αξίζουν τη μεγαλύτερη αγάπη από εμάς. Λοιπόν, Βασιλική, το παιδί μου δεν διαβάζει. Δεν θέλει να διαβάσει, δεν μπορεί να διαβάσει. Κάτι κάνω εγώ λάθος και το παιδί μου δεν διαβάζει. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Η ερώτηση, η διαπίστωση όλων των γονέων, το σύνηθες πρόβλημα. Όλοι οι γονείς αυτό. Το παιδί δεν διαβάζει, τι να κάνω για να διαβάσει? Έχουμε πρόβλημα, μήπως είναι ιδιαίτερη περίπτωση? Όχι, κανένας δεν κάνει κάτι λάθος και κανένα δεν κάνει κάτι το απόλυτα σωστό. Απλά οι προσεγγίσεις είναι αυτές οι οποίες πρέπει να προσέξουμε και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Ανάγκες πολλές. Προκλήσεις, ακόμα περισσότερος. Εμπιστοσύνη, την οποία θέλουμε να δείξουμε σε ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει σχολείο και εκπαίδευση γενικότερα. Πουκαμισάς. Γιατί Πουκαμισάς? Γιατί Πουκαμισάς? Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, ο Όμιλος Πουκαμισάς δραστηριοποιείται 30 χρόνια στα εκπαιδευτικά ζητήματα στην Ελλάδα. Ένας έμπειρος όμιλος, με πολλές διακρίσεις, με επιτυχίες που κάθε χρόνο επιβεβαιώνουν τη δουλειά μας. Τα ποσοστά μιλάνε από μόνα τους και πάλι και φέτος στις Πανελλήνιες ήμασταν πολλά μόρια παραπάνω από τον γενικό μέσο όρο των Πανελληνίων, άρα συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα μας. Γιατί Πουκαμισάς λοιπόν? Σήμερα, με μεγάλη μας χαρά, διαπιστώνουμε ότι μας εμπιστεύονται χιλιάδες οικογένειες. Περίπου υπολογίζονται γύρω στα 7.000, φιλοξενούμε γύρω στους 7.000 μαθητές στον όμιλό μας μαζικά και απασχολούμε γύρω στους 650 με 700 καθηγητές. Άρα, διαχειριζόμαστε έναν τεράστιο όγκο μαθητών και έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη πάνω σε αυτό. Και οι απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας μας κάνουν να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη, όπως και επαγγελματική αποκατάσταση αργότερα, οπότε θέλουμε να δυναμώσουμε εκπαιδευτικά τους μαθητές μας, να κάνουν τις σωστές επιλογές σχολών και να είναι έτοιμοι να μπουν στην αγορά εργασίας αργότερα. Όλη αυτή την προσπάθειά μας τη δυναμώνει η πεποίθηση ότι εμείς και οι γονείς έχουμε ακριβώς τον ίδιο στόχο. Δηλαδή, το παιδί να βελτιωθεί, να φέρουμε το αποτέλεσμα. Όλα φαίνονται στο αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα είτε για εκείνους που το παιδί τους είναι σε πολύ καλό εκπαιδευτικό επίπεδο, είναι πολύ καλοί μαθητές. Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι πηγαίνουν στην πρώτη τους επιλογή, τα παιδιά τα οποία είναι αριστούχα και τα καταφέρνουμε να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Δεύτερον, αποτέλεσμα φαίνεται και για τους μαθητές μας που έχουν μεγαλύτερα κενά, μεγαλύτερες ελλείψεις. Όλους αυτούς τους μαθητές ευελπιστούμε, το αποτέλεσμα φαίνεται όταν βελτιώνονται και βελτιώνονται το δυνατότερο που μπορούν. Ανοίγουν σχολές. Από εκεί που ήταν να γράψουν 10 θα γράψουν 12. Από εκεί που να γράψουν 12 θα γράψουν 13. Όφελός μας είναι να ανοίξουν τις περισσότερες δυνατότητες για τους ίδιους και να διευρύνουν το πεδίο. Το επίπεδό τους. Λοιπόν, αναφέρεις εδώ και μου το... θα ήθελα και εγώ να το περάσω στον κόσμο. Τα παιδιά, για να πείσουμε εμείς τους μαθητές μας για να διαβάσουν, πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα. Και αυτό πρέπει να γίνει μέσω ενός σωστού προγραμματισμού και ενός σωστού συστήματος. Ωραία. Εύκολο ή δύσκολο? Σίγουρα, μία απαγορευμένη έκφραση στον όμιλό μας είναι ότι το παιδί δεν διαβάζει. Το παιδί δεν διαβάζει δεν είναι μια διαπίστωση την οποία κάποιος γονέας πρέπει να την ακούει από έναν όμιλο, από ένα φροντιστήριο στο οποίο εμπιστεύεται το παιδί του. Ο γονέας φέρνει σε εμάς το παιδί του για να το πείσουμε να διαβάσει. Όχι απλά για να του πούμε το αυτονόητο το παιδί δεν διαβάζει και να του φορτώσουμε έξτρα ευθύνες. Ο γονέας επενδύει οικονομικά, ψυχικά το παιδί του σε εμάς για να το πείσουμε. Να ενεργοποιήσει το διαβασμά του σε περίπτωση που δεν διαβάζει καθόλου, είτε να εντετικοποιήσει το διαβασμά του, να διαβάζει πιο μεθοδικά και να φέρει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στα παιδιά που διαβάζουν, απλά όχι όσο μπορούν. Επομένως, στόχος μας είναι να τους εμπνεύσουμε,
να το στοχοθετήσουμε, να τους δώσουμε κίνητρα και να τα βοηθήσουμε να βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτό. Στο σπίτι, λοιπόν, μπορεί να υπάρχουν τα εφόδια, αλλά δεν υπάρχουν τα σωστά εφόδια για να μπορέσουν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά. Μπορεί τα παιδιά να είναι με τις καλύτερες προθέσεις, οι γονείς επίσης. Όμως, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ουδέτερος χώρος μελέτης για τα παιδιά αυτά, για να μπορέσουν να στηρίξουν και ψυχολογικά, θα μπορούσα να πούμε, και με την προσπάθειά τους και με τη βοήθεια ενός τρίτου, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτό. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί όταν είμαστε μέσα στο σπίτι, το κλίμα είναι πιο χαλαρό. Είναι πιο εύκολο για το παιδί να χαλαρώσει. Η μαμά βλέπει τηλεόραση, θα δω κι εγώ λίγο. Βλέπει τα αδερφάκια του που μπορεί να είναι μεγαλύτερα, μικρότερα. Χαλαρώνουν, θα χαλαρώσει κι αυτό, θα κάνουν λίγο πλάκα. Είναι πιο εύκολο να γιγαντώσει το διάστημα το οποίο χρειάζεται να διαβάσει και να χάσει τη μέθοδό του, να γίνει αναβλητικό. Να φτάσει βράδυ και ακόμα να μην έχει τελειώσει τα στοιχειώδη που θα μπορούσε να τα έχει τελειώσει πολύ νωρίτερα. Ο χώρος ο φροντιστηριακός, είτε πρόκειται για μελέτη, είτε πρόκειται για μάθημα του λυκείου, συντονισμένο, είναι ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος που ήδη έχει το παιδί το έναυσμα ότι έρχομαι εκεί για να διαβάσω. Ο ρόλος μου είναι εκεί. Ο ρόλος μου δεν είναι στο να χασομερίσω, στο να κάνω την πλάκα. Σίγουρα πηγαίνω εκεί για αυτόν τον λόγο. Άρα και μόνο του αυτό πείθει το παιδί ότι τώρα πρέπει να ασχοληθώ με αυτό. Βάσο, ήμουνα προχτές στο φροντιστήριο. Για να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα να καταλάβετε τι εννοούμε απόσπαση προσοχής στα παιδιά. Λοιπόν, τα παιδιά όταν πηγαίνουν να διαβάσουν δεν έχουν πάνω τους το κινητό τους. Το κινητό μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος ενημέρωσης για τα παιδιά, να είναι μία ανάγκη. Όμως, όταν πάνε να διαβάσουν τα παιδιά, πρέπει να είναι απερίσπαστα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουν οποιαδήποτε συσκευή υπάρχει έξω και να συγκεντρωθούν στο μάθημά τους. Στο σπίτι, πιστέψτε με, δεν γίνεται αυτό. Και ακόμα και αυστηρά να το πάμε, το παιδί θα βρει μία τρύπα και θα κάνει αυτό που θέλει. Προσπαθούμε λοιπόν να ενσωματώσουμε τα παιδιά και να τους δείξουμε έναν τρόπο εκμάθησης και έναν τρόπο μάθησης. Αυτό πιστεύω ότι το φροντιστήριο που καμισάς μπορεί να καταφέρει με όλα αυτά τα εφόδια που έχει. Προετοιμασία. Μπράβο. Τι σημαίνει λοιπόν η προετοιμασία στα παιδιά αυτά ουσιαστικά? Φεύγοντας από το φροντιστήριο στις 2 ώρες που θα έχουν τελειώσει τα μαθήματα αυτά, ουσιαστικά τι έχουν κάνει εκείνο το διάστημα? Πολύ ωραία. Καθώς απευθυνόμαστε σε παιδιά και δημοτικού και γυμνασίου και λυκείου, στα παιδιά του δημοτικού και κυρίως και του γυμνασίου που έχουμε τα κέντρα μελέτης, ο λόγος που προαναφερθήκαμε πάνω στα κινητά γίνεται για να μάθουν, σιγά σιγά να οριοθετούνται. Στα μεγαλύτερα δεν μπορείς τόσο πολύ να το πετύχεις αυτό. Αλλά ειδικά στα μικρότερα που τώρα γαλουχούνται και τώρα μπαίνουν στο πώς πρέπει να διαβάζω, είναι ένας τρόπος. Σκεφτείτε τους εαυτούς σας, ας ξεκινήσω καλύτερα έτσι. 5 λεπτά λέμε θα χαλαρώσουμε στο ίντερνετ, 5 λεπτά λέμε θα χαλαρώσουμε στο κινητό και φεύγει 1,5 ώρα που δεν το καταλαβαίνουμε καν. Πόσο μάλλον ένα παιδάκι το οποίο είναι πρωτόγνωρο λίγο γι' αυτόν. Θα μιλήσει με τους φίλους του, όλα του φαίνονται καινούρια, έχει ακόμα την περιέργεια, δεν έχει ακόμα την τόσο μεγάλη ωριμότητα στο να οριοθετήσει τον εαυτό του. Επομένως, παίρνοντας το κινητό στη μελέτη, μας δείχνει ότι ακόμα και τα παιδιά που δεν είτε το έχουν είτε δεν το έχουν, θα μελετήσουν, παραδειγματίζουν τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα μαθαίνουν να μην το χρησιμοποιούν πια κάποιες ώρες. Επομένως, το κάνουμε ομαδικά για να μην νιώθει κανένας ότι δεν είναι ξέχωρος από τη μάζα. Όλοι είμαστε ίσοι. Οπότε το κάνουμε όλοι. Δεν υπάρχει διαχωρισμός, είσαι ο καλός, είσαι ο κακός. Είναι πολύ κακό να δίνουμε τα απέλες. Τα κάνουμε όλα μαζί. Μας ενοχλεί ένας το κινητό, τα παίρνουμε όλα τα κινητά από όλα τα παιδιά. Άρα είναι ένας τρόπος να αποσαφηνίσουμε στο παιδί ότι εκεί ερχόμαστε για να διαβάσουμε. Φεύγοντας λοιπόν το παιδί από το σχολείο του, του δημοτικού, έρχεται στο χώρο μας. Ο οποίος χώρος μας είναι ένας διαμορφωμένος, πολύ ευχάριστος χώρος, στον οποίο το παιδί δεν νιώθει ότι πάει σε ένα δεύτερο σχολείο, νιώθει ότι πάει σε ένα παιδότοπο, σαν ένα παιδότοπο χαρούμενο, που απλά έχει θρανία. Και σε αυτά τα θρανία καθόμαστε όλοι μαζί, με την καθοδήγηση μιας εκπαιδευμένης δασκάλας, και στόχος μας είναι να πάμε σπίτι και να μην έχουμε τίποτα και να παίξουμε. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο γίνεται με μια ευχάριστη διαδικασία η μάθηση. Προετοιμαζόμαστε για την άλλη μέρα στο σχολείο και καταλαβαίνουμε ότι 1-2 ώρα είναι αρκετό. Ακόμα και τα παιδιά τα οποία μπορεί να αφήσουν, να μην προλάβουν σε κάποιες περιπτώσεις
να κάνουν κάτι, ξέρουμε ότι η δουλειά θα έχει μάθει πλέον να μαθαίνει, μαθαίνει να διαβάζει. Επομένως, μπορεί να το κάνει και μόνο του πλέον στο σπίτι, χωρίς να χρειάζεται τη μητέρα, τον πατέρα, οι οποίοι μεταμορφώνονται πλέον σε δασκάλους και χάνουν την ταυτότητά τους. Ξέρεις, βάζω μερικοί τώρα μπορεί να μας βλέπουν από το σπίτι και να λένε τι είναι αυτά που μας λέει εδώ. Τρώμε 3-4-5 ώρες με τα παιδιά και πάλι το αποτέλεσμα δεν βγαίνει. Είναι αυτό που σας είπα ακριβώς, που λέμε συνέχεια και θα το λέμε συνέχεια. Μαθαίνουμε στα παιδιά έναν τρόπο διδασκαλίας εκτός σπιτιού. Μην το απορρίπτετε, αυτό είναι όλη η ουσία. Τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν. Μπράβο, και δεν χρειάζεται να γίνουμε οι κακοί. Δεν χρειάζεται ένας γονιός να είναι δάσκαλος. Έχει ταυτιστεί αυτό το πράγμα χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεν είμαστε δάσκαλοι, είμαστε γονείς. Η μητέρα είναι μητέρα, δεν είναι δασκάλα. Άρα η μητέρα θέλει να γίνει καλύτερη σε ρόλο της, να γίνει καλύτερη μητέρα. Και ο δάσκαλος πρέπει να γίνει καλύτερος δάσκαλος. Δηλαδή να πείσει το παιδί της να γίνει καλύτερο στα εκπαιδευτικά του θέματα. Ακριβώς. Επομένως, τα παιδιά πλέον δεν έχουν και καθημερινά κενά. Κάτι άλλο που πρέπει αξίζει να σημειώσουμε. Γιατί τα παιδιά τα οποία πάσχουν από οργάνωση δεν είναι μόνο ότι ταλαιπωρούν τους γονείς με την έννοια ότι θα γίνει τσακώμα στο σπίτι, άντε να βγει. Δημιουργούν κενά. Μπορεί από αντίδραση, επειδή βαριούνται, δύο μέρες να μην διαβάσουν. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα κενό που του συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει. Και αν δεν αντιμετωπιστεί, αυξάνεται. Και αυτά είναι ένας φαύλος κύκλος αργότερα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να αποδεσμεύσουμε τους γονείς και από αυτή τη διαδικασία. Τώρα, Βάσο, ας πάμε λίγο. Τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες βρισκόμασταν εδώ και κάναμε μία μικρή περιγραφή για δημοτικό γυμνάσιο και για λύκειο. Ξεκινώντας την πρώτη εβδομάδα από το λύκειο, γυμνάσιο και δημοτικό. Επειδή κάποιοι μπορεί να μας άκουσαν, μπορεί να μην βρισκόταν στην παρέα μας, να πούμε με 2-3 λόγια για το κάθε τμήμα, για το κάθε τομέα, πόσο σημαντικό είναι να έρθουν στα φροντιστήρια Καμισάς και τι εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν στις αντίστοιχες, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως. Τι κάνουμε λοιπόν στα παιδιά μας εκεί. Βεβαίως. Στο δημοτικό είναι αυτά που μόλις προανέφερα. Μας νοιάζει τα παιδιά και το βλέπουμε ήδη στη δουλειά μας. Τα παιδιά φεύγουν χαρούμενα. Φεύγουν με ενέργεια. Δεν φεύγουν σαν να φεύγουν από το σχολείο. Έρχονται πιο κουρασμένα και φεύγουν πιο χαρούμενα. Αυτό επιβεβαιώνει τη δουλειά μας. Έρχονται για το λόγο αυτό. Ένα δίωρο να διαβάσουμε. Το εργαλείο που χρησιμοποιούμε στα παιδιά του δημοτικού είναι εκτός από το πάθος μας για την εργασία και την αγάπη μας για το παιδί, τα βιβλία μας. Έχουμε δικό μας εκδοτικό οίκο. Τα βιβλία μας είναι κατάλληλα διαμορφωμένα για την ηλικία τους και έχουν επιμεληθεί για αυτά το ακαδημαϊκό μας τμήμα. Είναι η έξτρα ενίσχυση και η εμπέδωση των ασκήσεων του σχολικού, που είναι και ο στόχος μας, και μας βοηθάει πάρα πολύ στο να εμπεδώσουν τα παιδιά τις ασκήσεις τους. Στο γυμνάσιο, τα πράγματα γίνονται ένα κλικ πιο δύσκολα. Τα παιδιά στο γυμνάσιο έρχονται με το ίδιο σκεπτικό, να διαβάσουμε για την επόμενη μέρα. Επιλέγουν επίσης μία δίωρη ζώνη, στην οποία έρχονται με τα μαθήματά τους, με τις ασκήσεις που έχουν για το σπίτι, όλα και προσπαθούμε να τους έχουμε έτοιμα, να φεύγουν πανέτοιμα για την επόμενη μέρα στο σχολείο. Ή έστω οποιαδήποτε έλλειψη, οτιδήποτε δεν πρόλαβαν, να μπορούν να είναι σε θέση, να το έχουν καταλάβει και να είναι σε θέση να το κάνουν μόνοι τους, χωρίς να είναι κάποιος από το κεφάλι τους, πάνω στο κεφάλι τους στο σπίτι. Δηλαδή, μαθαίνουν να διαχειρίζονται μόνοι τους τα μαθήματα και τα προβλήματα που έχουν. Οι μαθητές μας λοιπόν μελετούν παράλληλα, γίνονται παράλληλα ιδιαίτερα, κατά κάποιο τρόπο, και έτσι μαθαίνουν και να συγκεντρώνονται πιο εύκολα. Γιατί λέω το θέμα της συγκέντρωσης στο θείο, γιατί πολλοί γονείς μου λένε δεν μπορεί να συγκεντρωθεί με άλλους. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί με άλλους, άρα εμείς μπορούμε να το βοηθήσουμε να μάθει να συγκεντρώνεται με άλλους. Να έχει έναν στόχο και να μην χρειάζεται την απόλυτη μοναξιά ή να πρέπει να απομονωθεί για να μάθει κάτι. Μαθαίνει το παιδί σιγά σιγά, ακόμα και να υπάρχουν 7 παιδιά γύρω του, να μπορεί να ασχοληθεί με τα δικά του θέματα και να βάζει όρια στον εαυτό του. Είναι ένα πολύ καλό μάθημα σε αυτές τις ηλικίες να γίνεται αυτό. Επίσης, ο κάθε καθηγητής μπορεί να υποστηρίζει τον κάθε μαθητή ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες του. Γιατί δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο πρέπει, μια ύλη συγκεκριμένη που πρέπει να καλύψει. Κερδίζουμε από το γεγονός ότι είναι προσωπική μελέτη του παιδιού. Άρα δεν υπάρχει κανένας πανικός στο να βγάλουμε κάποια ύλη και να τρέξουμε ένα πρόγραμμα. Προσαρμοζόμαστε πάνω στο κάθε παιδί, άρα και ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμοστεί στο κάθε παιδί. Επίσης,
Οι μαθητές που δεν μελετούν επαρκώς στο σπίτι, οργανώνονται, εμπνέονται και φεύγουν προετοιμασμένοι. Άρα, τα παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία οργάνωση στο σπίτι τους, δεν διαβάζουν καθόλου, πλέον γίνονται βηματάκια και χτίζουν σιγά σιγά το οργανωτικό τους. Δημιουργούμε μια οργανωμένη προσωπικότητα σιγά σιγά που θέτει μικρούς στόχους μέχρι όταν φτάσουμε στο λύκειο να μπορούμε να διαχειριστούμε τις απαιτήσεις σοβαρών μαθημάτων τότε που χρειαζόμαστε και τις πανελλήνιες που όλα αυτά γίνονται για το να περάσουμε στη σχολή της αρεσκίας μας και να είμαστε ευτυχισμένοι στο μέλλον σαν ενήλικες. Επίσης, οι μαθητές μας γίνονται ολοένα καλύτεροι και το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε καθημερινά τη βελτίωσή τους. Ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους καθημερινά, επομένως βλέπουν και οι ίδιοι και εμείς τη βελτίωσή τους. Στους μαθητές του γυμνασίου έχουμε και διαγωνίσματα. Επομένως και εμείς οι ίδιοι μπορούμε να καταλαβαίνουμε τη βελτίωσή τους στην ύλη την οποία έχουμε καλύψει και έχουμε πιο ακόμα καλύτερη άποψη για τους ίδιους. Και τέλος, μπορούμε να επιτύχουμε τη βέλτιστη τη μεγαλύτερη βελτίωση που θα μπορούσαν να δείξουν, γιατί βρίσκονται συνεχώς με έναν ειδικό, ένα ιδιαίτερο, το οποίο μπορεί να γίνει μια φορά τη βδομάδα, ναι μεν θα τα βελτιώσει, αλλά δεν θα φτάσει στο βέλτιστο αποτέλεσμα, γιατί είναι μια φορά τη βδομάδα. Εδώ μιλάμε για καθημερινή απασχόληση και προσωπική μελέτη. Άρα σίγουρα, αν η μια φορά τη βδομάδα κάνει καλό, οι 5 φορές τη βδομάδα κάνουν πενταπλάσιο αποτέλεσμα. Αυτά πάνω στο γυμνάσιο. Και στο λύκειο που σαφώς από εδώ και πέρα. Και στο λύκειο. Στο λύκειο που είμαστε πιο εξοικειωμένοι και στην πόλη μας, με τα φροντιστήρια που ξεκινάνε συνήθως τα παιδιά στο λύκειο. Στο λύκειο η εκπαιδευτική μας πρόταση έχει κάποιους άξονες. Έχει 4 άξονες. Πρώτον, το μάθημα στο τραπέζι. Το μάθημα στο τραπέζι θεωρώ ότι, αν και ακούγεται παραδοσιακό, είναι αυτό το οποίο μας φέρνει τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Είναι αυτό που οι μαθητές μας ήδη εξομολογούνται ότι τους κάνει περισσότερη εντύπωση από όλα, θα έλεγα. Τους φαίνεται πιο άμεσο. Τους φαίνεται ότι είναι μια παρέα η οποία ασχολείται με ένα μάθημα. Και όχι ένας καθηγητής που βρίσκεται στον πίνακα, που τους λέει «θα σηκωθείς εσύ». Κάποια παιδιά το βλέπουν σε μια έκθεση ότι πρέπει να σηκωθούν, αγχώνονται στον πίνακα. Δεν υπάρχει λόγος. Καλύτερα να είναι στο χώρο τους, στην καρέκλα τους, ο καθηγητής δίπλα τους, να μην υπάρχει η σχέση εξουσίας, είμαστε όλοι μαζί, φεύγουμε από τις παραδόσεις και είμαστε μια ομάδα. Δεύτερον, έχουμε τα φύλλα εργασίας. Η διεξαγωγή τους μας βοηθάει να παρακολουθούμε την εκπαιδευτική πορεία του μαθητή μας, αφού είναι ασκήσεις τις οποίες κάνει ακόμα και μαθητής σημειώσεις είτε συνεργατικά. Απλά αυτό μας βοηθάει να δούμε το επίπεδο που βρίσκεται πριν από το κάθε διαγώνισμα. Μας βοηθάει έγκαιρα να καλύψουμε κάποιες απορίες και να παρακολουθούμε τη δουλειά μας. Οπότε είναι πολύ σημαντική η συμπλήρωσή τους και το να γίνεται στους χρόνους τους οποίους έχουμε θέσει. Το τρίτο και κάτι από τα πιο σημαντικά που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό προσωπικά είναι η προσομοίωση των εξετάσεων. Η προσομοίωση των εξετάσεων είναι η εικόνα του εαυτού μας, είναι ο καθρέφτης μας σαν μαθητές. Την ίδια μέρα όλος ο όμιλος γράφει το ίδιο διαγώνισμα, το οποίο το μαθαίνει και ο καθηγητής μαζί τους, το οποίο μαθαίνουμε και εμείς μαζί τους. Ούτε εμείς το ξέρουμε, η διεύθυνση, η γραμματεία. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά δεν μπορούν, ένα διαγώνισμα δεν μπορεί να μεθοδευτεί. Η ύλη έχει διδαχθεί αντικειμενικά. Δεν έχει μεθοδευτεί, όπως ακριβώς γίνεται στις πανελλήνιες. Επομένως, το παιδί προετοιμάζεται σαν να δίνει πανελλήνιες ήδη από την πρώτη ηλικίου και έτσι μπορεί να συγκριθεί και με τα αποτελέσματα όλων των παιδιών του ομίλου μας. Άρα, το 13 του σε σχέση με το μέσο όρο του ομίλου του δείχνει αν το 13 του είναι λίγο ή πολύ, το 18 του αν είναι λίγο ή πολύ. Μπορεί να κάνουμε διορθωτική ενέργεια για κάποιο παιδί που έχει γράψει 18 και 18,5 και έχουμε κάνει. Γιατί είναι λίγο σε σχέση με το μέσο όρο ή είναι λίγο σε σχέση με τη δική του ικανότητα. Είναι η εικόνα του παιδιού στον εαυτό του, είναι η εικόνα του παιδιού σε εμάς και είναι ό,τι πιο χρήσιμο στο να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε ουσιαστικά και να το πείσουμε ότι κοίταξε, εδώ υπάρχει πρόβλημα, είμαστε πολύ πίσω. Θυμίσου ότι θέλεις μια πολύ ανταγωνιστική σχολή. Άρα πρέπει να κοπιάσουμε. Οι συμμαθητές σου σε όλη την Ελλάδα έχουν γράψει περισσότερο. Είναι πιο εύκολο να το πω έτσι από το να του πω διάβασε, δεν ήταν καλό.
Και τέλος, έχουμε την ψυχολογική υποστήριξη, τη συμβουλευτική. Το κάθε παιδί έχει έναν δικό του σύμβουλο καθηγητή, μεμονωμένα, που παρακολουθεί την εκπαιδευτική του πορεία ξεχωριστά, συζητάει μαζί του μία φορά το μήνα, είναι κοντά του, είναι δίπλα του σε ό,τι το απασχολεί, είτε είναι εκπαιδευτικό, είτε είναι για το χώρο του φροντιστηρίου, είτε είναι για το χώρο του σχολείου. Προσπαθεί να το βοηθήσει, να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του, να μιλήσει μαζί του, να κοιτάξει, να εντοπίσει αν κάτι δεν πάει καλά, που μπορεί να μην έχουν εντοπίσει ούτε οι γονείς, γιατί μερικές φορές τα παιδιά έχουν μια άλλη συμπεριφορά στο σπίτι και μια άλλη συμπεριφορά στο σχολείο. Οπότε βοηθάμε πάρα πολύ τους γονείς και κάνουμε και προσωπικό πλάνο διορθωτικών ενεργειών για το κάθε παιδί. Οπότε αυτή είναι η προσέγγιση που κάνουμε στο Λύκειο. Είναι το σύστημα που μας φαίνει τις επιτυχίες στα τελευταία έτη και που το ακολουθούμε πιστά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το κάθε παιδί ξεχωριστά. Κοίταξε, τώρα όσον αφορά το Λύκειο που ανέφερες, είναι πολύ σοβαρά, πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Έτσι, όταν το παιδί έχει αυτό που είπες, θέλεις να ακολουθήσεις αυτόν τον στόχο. Για να τον ακολουθείς αυτόν τον στόχο, σαφώς πρέπει να μπεις να κοπιάζεις λίγο παραπάνω. Εκεί η πολύτιμη βοήθεια η δική σας από τον Πουκαμισά είναι ό,τι χρειάζεται για τα παιδιά. Να μείνουμε στα παιδιά αυτά, τα οποία ξεκίνησαν ήδη τον αγώνα τους. Τίποτα δεν έχει σταματήσει, τίποτα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Η Βάσο είναι εδώ, μπορείτε να την επισκεφτείτε, έστω και να μιλήσετε μαζί της. Όσο υπάρχει στόχος και πλάνο, τίποτα δεν έχει σταματήσει. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Πολύ καλή επιτυχία σε αυτά τα παιδιά να έχουν για τους σκόπους και την προσπάθειά τους, έτσι. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι εμείς προσπαθούμε, αυτά τα παιδιά, όντως αυτό που είπαμε είναι πολύ σημαντικό. Ποτέ δεν είναι αργά, ακόμα και αν ο μαθητής αισθάνεται ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι, ποτέ δεν είναι αργά. Έχουμε δει στην καριέρα μας πολλές σπουδαίες εκπλήξεις ευχάριστες από παιδιά που ούτε εμείς οι ίδιοι πιστεύαμε ότι μπορούν να έχουν τόσο μεγάλη εξέλιξη σε τόσο μικρό διάστημα. Έχουμε δει και δυσάρεστες πτώσεις λόγω συγκυριών οικογενειακών, προσωπικών καταστάσεων, αλλά ποτέ δεν είναι αργά για κανέναν είτε να προσπαθήσουμε να το σπρώξουμε να ξεπεράσει τα προβλήματα που μπορεί να τύχουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είτε να επαναπροσδιορίσουμε στόχους, να δούμε τι φταίει, να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Γιατί αν εντοπίσουμε το πρόβλημα, έχουμε κάνει τη μισή δουλειά ουσιαστικά. Όταν βρίσκουμε το ελάττωμά μας και βρίσκουμε το πρόβλημά μας, έχουμε κάνει τη μισή δουλειά για να το λύσουμε. Σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι για τη θεραπεία, είμαστε έτοιμοι για τρόπους αντιμετώπισης. Και εμείς, σαν καθηγητές, σαν εκπαιδευμένοι καθηγητές, γιατί στον όμιλο Πουκαμισά, όλοι οι καθηγητές, διευθυντές, εκπαιδευτικοί δάσκαλοι, όλοι εκπαιδεύονται και με σεμιναριακές εκπαιδεύσεις και όλοι απευθύνονται σε καταρτισμένους και ανθρώπους του είδους που ασκούν αυτό το επάγγελμα πολλά χρόνια. Επομένως, είμαστε ειδικοί σε τέτοιες καταστάσεις και μπορείτε να εμπιστευτείτε το παιδί σας σε τέτοιες καταστάσεις να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε ουσιαστικά. Λοιπόν, Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φροντιστήρια Πουκαμισάς, επί της Ομονίας, πόσο βάσο είναι? Ομονίας 77. Ομονίας 77. Στο δεύτερο όροφο είμαστε. Δεν αξίζει όσο να κάνετε μία βόλτα, να μιλήσετε με την Βασιλική. Θα σας εξηγήσει και από κοντά. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Απλά μιλήστε με την Βασιλική σε όποια ηλικία και να βρίσκεται το παιδί σας. Είτε είναι δημοτικό, επιμένω στα παιδιά του δημοτικού. Θεωρώ ότι είναι ένα διαμάντι να έχουμε ένα τέτοιο φροντιστήριο για τα μικρά μας παιδιά, μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης, όπως λέγαμε, εκεί που δημιουργούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Γυμνάσιο και Λύκειο, τα απαραίτητα εφόδια. Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα την έχουμε την Βάσο την άλλη εβδομάδα και θα ξεκινήσουμε για 2 εβδομάδες ένα διαφορετικό κύκλο να μας μιλήσει πάρα πολύ για την ψυχολογία των παιδιών και για διάφορα θέματα που αφορούν τα παιδιά. Εδώ λοιπόν την επόμενη Τετάρτη. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.